Γεια σας και καλή σας εβδομάδα. Εδώ είμαστε έτοιμοι για ακόμη μία μέρα να σλαμάρουμε, να κερδίσουμε χρήματα και να γνωρίσουμε τους τρεις μας παίκτες, οι οποίοι είναι έτοιμοι, μάχημοι, δυνατοί, υπέροχοι. Ξεκουράστηκε στο Σαββατοκύριακο? Πάρα πολύ. Αλήθεια? Ξεκουράστηκα, ναι. Η Νάντια για τρίτο σλάμ είναι κοντά μας σήμερα. Έχεις κερδίσει 300 ευρώ. Ναι. Και ελπίζεις σε κάτι καλύτερο, θέλω να πιστεύω. Σαφέστατα. Ίσως θα έπρεπε να πω ότι θέλω να πάω ένα πολύ μεγάλο ταξίδι που είναι πολύ ακριβό. Και χρειάζομαι τα λεφτά για να το κάνω κάτι τέτοιο. Αλλά εντάξει, θα τα πάω καλύτερα σήμερα. Εγώ λέω να το πεις, δεν είναι αργά. Σου θυμίζω ότι μπορείς και έχεις τη δυνατότητα για ακόμα τρία σλαμ να είσαι εδώ κοντά μας και να διεκδικήσεις 3.000 ευρώ. Ακόμη επιπλέον των 300 που έχεις ήδη κερδίσει. Τι έκανες Σαββατοκύριακο? Πήγα μια μικρή εκδρομή. Πού πήγες? Πήγα στην πόλη που σπούδασα, πήγα στα Γιάννηνα. Όπω, Νάντια, σπούδασες Ιωάννηνα, ε. Ναι. Συγκλονιστική πόλη, από τις πιο ωραίες Ελλάδος. Ο Νόντας τι κάνει, το σκυλάκι σου? Ο Νόντας είναι πολύ καλά, πιστεύει ότι με τα λεφτά που έχω κερδίσει θα του πάρω κάποιο δώρο. Δεν το είπε ακριβώς, κάτι γάβγησε. Ενθουσιασμένος δήλωσε πάντως με τον τρόπο ναι, το δικό του. Ένα λουρί θα το πάρει τέλος πάντων. Νάντια μου, καλή επιτυχία στο τρίτο σου σλαμ. Γιώργο, εσύ καλώς ήρθες. Καλώς σας βρήκα. Μου μαυροφορέθηκες, γιατί φοράς μόνο μαύρα παντά? Όχι, απλά έτυχε. Είσαι αστυνομικός. Είμαι. Και στον ελεύθερό σου χρόνο? Στον ελεύθερό μου χρόνο έχω πολλά χόμπι. Έχω μουσική, έχω ό,τι βγαίνει σε παιχνίδια. Με κυρίαρχο το σκάκι, ό,τι παιχνίδια είναι μου αρέσουν. Πόσα χρόνια παίζεις σκάκι? Από 8-9 χρονών, δηλαδή 20 χρόνια περίπου. Άρα είσαι πάρα πολύ καλός, γιατί νομίζω ότι όσο μεγαλύτερη εμπειρία έχεις στο σκάκι, τόσο καλύτερος παίκτης γίνεσαι. Ναι, δεν είναι μόνο εμπειρία, είναι και η δουλειά. Είναι συνεχώς πρέπει να το ψάχνεις, να βελτιώνεις, όπως και όλα τα αθλήματα, φαντάζομαι. Το σκάκι έχει στρατηγική? Δεν παίζεται χωρίς στρατηγική το σκάκι. Είναι σαν το σλάμ ένα πράγμα, κατάλαβες. Εκεί ήθελα να καταλήξω, είσαι ακριβώς μέσα στο μυαλό μου. Γιατί και στο σλάμ θα σου χρειαστεί στρατηγική. Για να δούμε. Θα σου χρειαστούν ενδεχομένως και οι γνώσεις στο αρμόνιο. Αυτές πολύ εύκολα. Αν μου βάλει καμιά ερώτηση με αρμόνιο, εγώ ναι, βέβαια. Πόσα χρόνια παίζεις? Και αυτό το έπαιζα καμιά 5 με 10 χρόνια, έκανα μαθήματα και τώρα πλέον στο ελεύθερο μου χρόνο για προσωπική μου ευχαρίστηση μόνος. Και από την άλλη είσαι άκρος αντιφατικός άνθρωπος, γιατί ενώ σου αρέσει το αρμόνιο, ακούς και metal μουσική. Γι' αυτό και στο μέλλον θα πάω για κιθάρα και ηλεκτρική και κλασική. Και α, θα πας για ηλεκτρική κιθάρα. Mm. Σου αρέσει η rock μουσική? Και η rock και την πιο σκληρή της έκδοση, τη metal. Χορεύεις και metal? Είναι λίγο δύσκολη ερώτηση. Είναι παγίδα αυτή που μου βάζεις. Δεν πολύ χορεύεται η μετά. Αλλά χτυπιέμαι. Άμα σε κάλυψα, χτυπιέμαι. Αυτό, εκεί ήθελα να καταλήξω. Κατάλαβες? Γιατί μπορεί να μην χορεύεται η metal, αλλά μπορεί να τη νιώθεις. Άμα είχα και μαλλιά, θα βοηθούσε να τα κάνω πέρα δόθε, αλλά δυστυχώς τι να κάνω. Δεν πειράζει. Μπορείς να πάρεις τα μαλλιά της Αλεξάνδρας που έχει μια πολύ πλούσια κοτσίδα. Μου κάνω. Και βλέπω ότι έχει την ευχαρίστηση να σου την προσφέρει, τουλάχιστον για τις χορευτικές σου φιγούρες. Μόνο. Η Αλεξάνδρα είναι ηθοποιός. Και έχεις ένα ταπεραμέντο πάρα πολύ έντονο, οφείλω να ομολογήσω. Ναι. Πώς σου ήρθε αυτή η ιδέα όταν ήσουν μικρούλα να γίνεις ηθοποιός? Ήσουν από τα κορίτσια που βάζαν τα ρούχα, τα παπούτσια της μαμάς? Ναι, της μαμάς. Τραγουδούσε μπροστά στον καθρέφτη, τα πάντα, τα κλασικά. Έχεις συμμετάσχει σε θεατρικές παραστάσεις. Παιδικές, ναι. Κάνεις όμως και μακιγιάζ. Κάνω και μακιγιάζ. Έχω και ένα σκυλάκι που προσέχω. Κάνω γυμναστική. Πηγαίνεις για ψάρεμα, πολύ γυμναστική. Ναι, πολύ. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Μένεις μόνη σου? Μένω μόνη και μου. Και πώς θα πάμε και μόνη μου? Είπαμε, έχω το σκυλάκι μου. Με το σκυλάκι σου, πώς το λένε το σκυλάκι? Μίκη. Ο Μίκη είναι μικρούλης? Είναι μαλτεζάκι, 7 ετών. Και είναι η παρεούλα σου? Ναι. Έχετε ένα κοινό με την Άντια που έχει τον Νόντα, εσύ έχεις τον Μίκη? Γιώργο, έχεις κάποιο κατοικίδιο? Όχι, είχα πολύ παλιά. Είχα δύο χελονίτσες του νερού και ήταν πολύ γλυκούλες, αλλά είχαν το κακό συνήθειο να πηδάνε έξω από τη γυάλα, να σκαρφαλώνουν και να πηδάνε κατά τα έπιπλα. Οπότε όσο αντέξαμε. Τις έψαχνες μέσα στο σπίτι? Τις έβρισκα μέσα σε παπούτσια, κάτω από έπιπλα. Εντάξει, είχαμε κυνηγητά. Κατάλαβα. Άρα έχουμε τρεις ανθρώπους που αγαπάνε πάρα πολύ τα ζώα και τα κατοικίδια. Αυτό σημαίνει ότι είστε και πάρα πολύ καλά παιδιά. Και αυτό σημαίνει ότι ήρθε η ώρα και η στιγμή, αφού πήραμε μια πρώτη γεύση από τους τρεις σημερινούς μας παίκτες, να πάμε στον πρώτο μας γύρο. Νάντια, Γιώργο και Αλεξάνδρα, το σλαμ είναι έτοιμο να ξεκινήσει. Και σλαμ χωρίς πίνακα γίνεται? Δεν γίνεται. Δεν γίνεται, Γιώργο μου. Εσύ πολύ καλά τα λες και εγώ συμφωνώ μαζί σου. Γι' αυτό τον έχω εδώ στα δεξιά μου, να μου κάνει λίγο παρεούλα.
Ο πίνακας λοιπόν σήμερα στον πρώτο γύρο σας χαρίζει 70 πόντους. Τους κανόνες τους γνωρίζετε. Καλή επιτυχία και στους τρεις, να είστε γρήγοροι, διεκδικητικοί, δυναμικοί με τον μπάζερ, μην το αφήσετε να σας πάρει τον αέρα. Και πάμε για την πρώτη μας ερώτηση. Είναι λαδερό φαγητό με λαχανικά και ρύζι και αρχίζει από... Νάντια. Λάμδα. Όχι. Γιώργο. Σίγμα. Όχι. Αλεξάνδρα. Φι. Φι. Όχι. Γιώργο. Γάμα. Γάμα είναι... Τα γεμιστά. Τα γεμιστά. Ορφανά ή κανονικά. Και τα δύο δεν έχω θέμα. Τα μαγειρεύεις ή τα απολαμβάνεις. Όχι, περιμένω από άλλους να μαγειρέψουν, αλλά τα τρώω όπως και να τα φτιάξουν. Έτσι, άρα και ορφανά να είναι και κανονικά να είναι, είναι μια χαρά. Πάμε στον πίνακα να δούμε τα γάμα εκεί για σένα, Γιώργο. Δύο τα γάμα, 4, 7 και 11 οι λέξεις που μπορούμε να παίξουμε. Πάμε για τα πολλά, πάμε για το 4 κάθετα. Παλιά φορητή συσκευή μουσικής. Walkman. Ναι, παιδιά, τι μου θύμισες τώρα. 8 πρώτοι πόντοι για σένα. Είναι το Walkman. Το θυμάστε καθόλου το Walkman? Ίσα-ίσα που το προλάβαμε, εγώ προσωπικά. Το θυμάμαι δηλαδή εγώ που είμαι μόνη εδώ πέρα και εσείς όλοι ίσα-ίσα που το προλάβατε. Το πρόλαβα, άρα είδες, σου έδωσα λίγους πόντους. Εγώ ήμουν μωρό. Και εγώ τώρα που το λες μωρό ήμουν, από το καλοσκέφτομαι. Εγώ δεν είχα γεννηθεί, προφανώς. Να διασύ δεν είχες γεννηθεί. Πάμε στην επόμενη ερώτηση, γιατί εγώ σήμερα θα τρελαθώ. Σε ποιο γράμμα τονίζεται το μπροστινό τμήμα του πλοίου? Νάντια. Ωμέγα. Είναι η πλώρη το προστινό τμήμα του πλοίου. Πολύ σωστά, Νάντια μου. Το ωμέγα είναι το γράμμα που ψάχνουμε. Πάμε μαζί στον πίνακα. Ένα το ωμέγα, δύο οι λέξεις, 6 και 8. Με ποια θες να παίξουμε? Λοιπόν, θα παίξουμε με την 8. Διαμαρτύρομαι ναζιάρικα. Νιαουρίζω. Νιαουρίζω. 9 πόντι για σένα. Νιαουρίζεις? Δεν θα το έλεγα. Κι εγώ δεν θα το έλεγα. Ναι. Όταν θες κάτι, το ζητάς με το δικό σου ξεχωριστό μοναδικό τρόπο. Ναι. Αλεξάνδρα, εσύ νιαουρίζεις? Καθόλου. Συνεχίζουμε. Και εμένα, έτσι. Εσένα δεν σε ρωτάω. Όχι, η έκπληξη θα ήταν να σε ρωτήσω και να μου πεις ναι, εγώ νιαουρίζω. Τα είχαμε πρόβλημα. Πάμε στην επόμενη ερώτηση. Ηθοποιός, το επώνυμό του είναι Θεοχάρης και στο όνομά του έχει μεταξύ του μη και του νη ένα... Γιώργο. Αλφα. Όχι. Νάντια. Γιώτα. Σωστά, είναι ο Μήνος Θεοχάρης, τον έκανες Μάνο εσύ. Δεν τον ξέρω καθόλου, οπότε πόνταρα στο Μάνος. Κατάλαβα τι λες. Πάμε στον πίνακα να δούμε τα γιώτα εκεί για σένα, Νάντια. Ένα το γιώτα, 2, 5, 6 και 11 οι λέξεις που μπορείς να επιλέξεις. Ακούω. Με την 6. Μπορεί να είναι μονόκλινο. Δωμάτιο. Ακόμα τα πόντια έρχονται σε σένα. Και φτάνει στους 16. Ο Γιώργος έχει μπει με το δεξί στον πρώτο γύρο. Έχει φτάσει στους 8. Η Αλεξάνδρα μου. Τίποτα ακόμα. Αλλά είναι πάρα πολύ νωρίς. Τίποτα δεν έχει κρυθεί. Τίποτα δεν έχει δρομολογηθεί. Πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα. Και μόλις επιστρέψουμε, θα δούμε ποιοι δύο παίκτες θα προχωρήσουν και θα πάνε στο σημερινό δεύτερο γύρο. Και κατ' επέκταση, ποιος ένας θα πάει στο σημερινό τελικό. Μείνετε κοντά μου. Εδώ είμαστε έτοιμοι να σλαμάρουμε για να ξεκινήσει όμορφα η εβδομάδα μας με τα πιο ωραία συναισθήματα. Και φυσικά για εσάς τους τρεις, ένα όμορφο συνέστημα στο σλαμ συνδυάζεται και με το χρηματικό έπαθλο. Οπότε βάλτε τα δυνατά σας για να πάμε στην επόμενη ερώτηση, να διεκδικήσετε πόντους και να φτάσουμε στο σημερινό τελικό. Πάμε. Ποιο γράμμα προηγείται αλφαβητικά στο μπρόκολο? Νάντια. Το κάπα. Το κάπα είναι το γράμμα που προηγείται αλφαβητικά στον μπρόκολο. Πολύ σωστά. Πάμε να δούμε τα κάπα στον πίνακα. Ένα το κάπα, 5 και 9 οι λέξεις που έχεις στη διάθεσή σου. Με την 5. Αθλητής για βουνό και για θάλασσα. Σκιέρ. Πάρα πολύ σωστά. 5 πόντια ακόμα για σένα. Κάνεις σκι θαλάσσιο ή βουνού? Όχι, δεν κάνω. Έχω αποπειραθεί να κάνω μια φορά του βουνού. Στην Αυστρία, θυμάμαι, ήταν. Δύσκολο, βρε Νάντια. Ναι, δεν έκανα κάτι ιδιαίτερο. Απλά πήρα τα σκι, πάτησα πάνω και με τραβήξα μια φωτογραφία. Και μετά πήγα πια καφέ στο σαλέ. Πάμε στην επόμενη ερώτηση. Τούλινο ενθύμιο που δίνεται σε γάμους. Πρώτο γράμμα. Νάντια. Μπομπονιέ. Το μη. Ψάχνω γράμμα, όχι λέξη. Έλα, Γιώργο. Μη. Μη. Είναι η μπομπονιέρα. Πάρα πολύ σωστά. Πάμε στον πίνακα να δούμε για σένα τα μη. Γιώργο μου, εκεί.
Ένα το μη, δύο οι λέξεις, ένα και δέκα. Μάλιστα. Πάμε στο ένα κάθετα. Όταν δεν καταλαβαίνω, δεν βγάζω... νόημα. Σωστά, πέντε πόντι έρχονται σε σένα. Αλεξάνδρα μου, τι συμβαίνει εκεί με τον μπάζερ? Δεν ξέρω, δεν τα πάω καλά μάλλον, δεν με συμπαθεί. Σε συμπαθεί, αλλά δεν σε βλέπω να το πατάς πάρα πολύ πιστικά, σαν να θέλεις όντως να πατηθεί. Δεν ξέρω. Ο Γιώργος είναι πιο, έχει στρατηγική. Αφήνει πρώτα την Άντια να πατήσει, να κάνει κανένα λάθος ή να μην προλάβει. Να, να πατήσει εσύ μετά. Είναι ταλαιπωρημένη από τα επεισόδια, γι' αυτό κατάλαβα. Είσαι ήρθες διαβασμένος. Συνεχίζουμε με την επόμενη ερώτηση. Γράμμα που υπάρχει τρεις φορές σε αυτό που έλειπε της Μαριωρής. Νάντια. Ο Φερετζές. Και ψάχνω γράμμα. Έλα, Γιώργο. Έψιλον. Είδες, δεν το είπα εγώ πριν. Είναι με στρατηγική, είναι πολύ καλά διαβασμένος παίκτης ο Γιώργος. Άλλη μια εκεί, εντάξει, να ξέρω. Αυτό που λείπει, όλα τα έχει Μαριωρή, ο Φερετζές της έλειπε. Φράση που τη χρησιμοποιούμε. Πάμε στον πίνακα να δούμε, Γιώργο μου, τα έψιλον εκεί. Τρία τα έψιλον, δύο, τρία, πάμε εφτά. Πάμε το εφτάκι, άμα θες σου λέω και τι λέω. Κάτσε, παιδί μου, περίμενε. Τι βιαστικός μου είσαι. Γίνεται και σε μουσεία. Ξενάγησε. Ξενάγηση. Οκτώ πόντι έρχονται σε σένα. Και ισοβαθμείτε με την Άντια στους 21 πόντους. Και έτσι λοιπόν θα έχουμε ένα πολύ ωραίο ντέρμπι στο πρώτο γύρο. Αλεξάνδρα, αν δεν αποφασίσεις να μπεις δυναμικά και να επιστρέψεις στο παιχνίδι, δεν θέλω να σου το πω. Ναι. Αλλά ηθοποιός είσαι. Δεν θα έχουμε κωμωδία. Όχι, δράμα. Δεν πειράζει, είναι και ωραίο. Με τη γεωγραφία πώς θα πας? Πάμε. Ποιο γράμμα είναι διπλό στην πρωτεύουσα της Αυστρίας? Νάντια. Το νι. Το νι είναι η Βιέννη. Ο Γιώργος κόντεψε να βγάλει το χέρι του μέσα από τον μπάζερ. Πάμε στον πίνακα, Νάντια. Ένα το νι, 9 και 12 η λέξη για σένα. Με την 9. Προειδοποιεί ηχητικά στα οχήματα. Κόρνα. Ακόμα πέντε πόντι για σένα. Ένα το γράμμα που έλειπε από την κόρνα. Εύκολη αποστολή. Να το βρεις εσύ. Σου είπα είσαι πάρα πολύ καλή και στο μπάζερ και στους ορισμούς. Λίγο με τον τελικό πρέπει να το φτιάξουμε εκεί πέρα. Το δουλεύω πολύ. Συνεχίζουμε. Υποδύεται τον Παύλο Μελά στο τατουάζ και έχει στο επώνυμό του 3. Βλέπουμε το μικρό του όνομα, Γιώργο. Αλφα. Αλφα, ο Γιώργος Παρτσαλάκης, αγαπημένο. Δεν τον ήξερα, έτσι το δηλώνω. Τατουάζ εδώ στον Αλφα, κάθε Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη. Πάμε στον πίνακα. Να δούμε τα αλφα. Ένα το αλφα, 3 και 11 η λέξη για σένα. Πάμε το 11. Έτσι γίνεται η αγουρίδα μέλη. Αγάλη, αλλά έπρεπε να είναι δύο φορές. Αγάλη, αγάλη, εμείς τα έχουμε τη μία φορά. Δεν θα μπορούσε ένα σταυρόλεξο να την έχει δύο φορές τη λέξη. Πάτε σιγά σιγά, βήμα βήμα. Πάει μπροστά η Νάντια, πας και εσύ από πίσω. Της πιάνει το χέρι, περπατάτε για να δούμε τι θα γίνει στη συνέχεια. Εμένα το πιάνω, το κοπανάει. Να φύγει. Στο χτυπάει. Στο χτυπάει όπως χτυπάει το μπάζερ. Χτύπα το κι εσύ. Χαμός θα γίνει τώρα. Άντε να σε το μπάζερ. Ιατρικό βοήθημα στήριξης που παραπέμπει σε γράμμα της αλφαβήτου. Πρώτο γράμμα. Νάντια. Π. Σωστά. Πάμε στον πίνακα να δούμε εκεί τα π για σένα. Ένα το πει, μία η λέξη, λέξη στον αριθμό 10. Αυτό ζει ελεύθερα και ανέμελα. Μποέμ. Νομίζω τέτοιο χαρακτήρα πρέπει να είσαι και εσύ από τι έχω ψυχολογήσει. Μπορεί και να είμαι, ναι. Λίγο, ναι. Κάπως έτσι, ας πούμε, ψυχανεμίζομαι ότι. Μπορεί και να είμαι. Μπορεί να είσαι σαν άνθρωπος και αυτό είναι όμορφο. Πέντε ακόμα πόντι για σένα, προηγείσαι με 31, ο Γιώργος με 26. Το κορίτσι μου το γλυκό δεν το έχει αφήσει να πάρει τίποτα. Καθόλου. Τρεις λέξεις έχουν απομείνει στον πίνακα. Οπότε, Αλεξάνδρα μου, Γιώργο μου, Ναντιά μου, πάμε στην επόμενη. Ερώτηση μουσικής. Με αυτό το γκρουπ γνωρίσαμε τον Νίκο Πορτοκάλογλου και στο κέντρο του έχει ένα... Γιώργο. Ομικρόν. Όχι. Νάντια. Ταφ. Ταφ. Είναι η Φατμέ το γκρουπ που γνωρίσαμε τον Νίκο Πορτοκάλογλου. Μετά ακολούθησε σόλο καριέρα και μας χάρισε και πάρα πολύ ωραία τραγούδια. Ακούς? Ναι. Και εγώ μου αρέσει πάρα πολύ. Πάμε στον πίνακα. Ένα το ταφ, μία και η λέξη. Για 6 πόντους, πάμε σαν στίχος τραγουδιού. Άλλοτε. Έρχονται σε σένα, εύκολη διαδικασία. Πάμε σαν άλλοτε. Πάρα πολύ σωστά. 37 πόντι για την Άντια, 26 για τον Γιώργο. Και συνεχίζουμε με την επόμενη ερώτηση.
Από τα δύο άκρα της λέξης καφεκοπτίο, ποιο βρίσκεται πιο κοντά στο π? Γιώργο. Το όμικρον. Σωστά. Το ήξερες, είχες πάρα πολύ σιγουριά για αυτή σου την απάντηση. Δεν ήταν και καμιά πρόκληση, αλλά τέλος πάντων. Πρόκληση όμως μπορεί να είναι ο πίνακας. Είμαι σίγουρος. Πάμε να δούμε το όμικρον εκεί. Ένα το όμικρον, μία η λέξη, λέξη με τον αριθμό 12. Αυτό που πρέπει να γίνει... Δέον. Πολύ σωστά. 4 ακόμα πόντι για σένα και φτάνει στους 30. Ο πίνακας μας, δυστυχώς, μόλις κλείδωσε. Επομένως, εδώ υπάρχουν δύο επιλογές. Ή ένας από τους τρεις αποφασίζει και σλαμάρει, ή αποκαλύπτουμε τη λέξη που παραμένει κρυμμένη στον πίνακα και πάμε με τους δύο παίκτες που αυτή τη στιγμή βρίσκονται μπροστά στη βαθμολογία στον επόμενο γύρο. Θέλει κάποιος να κάνει σλαμ? Είσαι κι εσύ όμως. Πρόσεξε να δεις. Μποέμ. Δεν σου φτάνουν αυτοί που έχεις. Θες να πάρεις και αυτούς που υπάρχουν και έχουν μείνει και δεν τους έχει πάρει και κανείς. Να στρογγυλέψω. Σκέφτομαι. Να τους κάνεις 40. Ναι. Είναι αλήθεια πιο ωραίο το 40. Ακούγεται πιο όμορφο. Ναι. Λοιπόν, μία η λέξη που απομένει, ένα το γράμμα που λείπει. Ποια λέξη πιστεύεις ότι είναι? Θα πω το 6. Πάμε να δούμε λοιπόν αν είναι η λέξη 6. Το μεγαλύτερο νούμερο στο ζάρι, αυτό ήταν ο ορισμός. Το στρογγυλοποίησες, έφτασες στους 40 πόντους και ο Γιώργος είναι στρογγυλά στους 30. Αλεξάνδρα, και εσύ είσαι στρογγυλά. Αμέ. Ταιριάζει και με την ηλικία μου το 30, να ξέρω. Είσαι 30. Έλα, Αλεξάνδρα μου, εδώ δίπλα μου. Καλό μου κορίτσι. Ωραίο μου κορίτσι. Δεν καταφέραμε να κάνουμε κάτι ωραίο σήμερα. Ήταν λίγο, τι σε δυσκόλεψε, τον μπάζερ. Ήταν πολύ γρήγορο. Ήτανε γρήγορος, είναι και η Νάντια πολύ γρήγορη. Ναι, είναι. Πολύ καλή παίχτης και οι δύο. Πέρασες ωραία. Πολύ ωραία, χάρηκα που γνώρισα εσένα. Σε ευχαριστώ και εγώ το ίδιο. Να πας να δώσεις ένα ωραίο φιλάκι στο Μίκη. Αμέ. Και καλή συνέχεια σε ό,τι και να κάνεις από εδώ και πολύ. Πέρα. Ευχαριστώ πάρα και σου εύχομαι πολύ. Καλή τύχη πραγματικά μας από την καρδιά μου. Και σε εσένα. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, αποχαιρετούμε την... Περίμενε με μου φεύγεις. Κάτσε εδώ δίπλα μου. Αποχαιρετούμε την όμορφη Αλεξάνδρα, αλλά ξεκινάει αμέσως τώρα ο δεύτερος γύρος με την Νάντια και τον Γιώργο, που φαίνονται εκεί δύο πολύ αποφασισμένοι για να διεκδικήσουν τη θέση τους στο σημερινό τελικό. Γιατί οι λέξεις και τα γράμματα μπορεί να είναι πολλές, η θέση όμως στο τελικό είναι πάντα μία. Δεν σας αφήνουμε να περιμένετε καθόλου, γιατί είμαστε έτοιμοι για το δεύτερο γύρο με την Νάντια και τον Γιώργο. Σας θυμίζω ότι η Νάντια είναι για τρίτο σλαμ εδώ μαζί μας και διεκδικεί σήμερα τα 1000 ευρώ, ενώ ο Γιώργος πάει για τα πρώτα του 1000 και δείχνει αποφασισμένος να τα κατακτήσει, Νάντια. Σου αρέσουν τα παζλ? Ναι, μου αρέσουν, πολύ. Και το μεγαλύτερο που έχεις καταφέρει να δημιουργήσεις, να φτιάξεις? Ήτανε παλιά μαζί με φίλους, ένα με 5.000 κομμάτια. Όχι πολλούς φίλους, αλλά... 5.000 κομμάτια? Ναι. Και ονώντας το ίδιο το παζλ? Ονώντας, τώρα κάνω ένα παζλ και μου έφαγε, νομίζω προχθές ήταν ένα κομμάτι. Α, και τώρα τι γίνεται που το έφαγε ονώντας? Το φτύσε μετά. Και... αλλά πρέπει να επικοινωνήσω με την εταιρεία για να μου στείλουν ένα κομμάτι παζλ. Τα βραδάκια πώς τα περνάς, Νάντια, τι σου αρέσει να κάνεις? Συνήθως μετά τη δουλειά λίγο χαλαρώνω, πίνω μπύρα με φίλους, έτσι αυτό το καθημερινό. Χαλαρά, ωραία πράγματα, ναι. Κουβέντες. Ναι. Και επίσης με χαλαρώνει πολύ το μαγείρεμα. Αντίθετα, ο Γιώργος, τι προτιμάει να κάνει τα βραδάκια με τους φίλους του? Προτιμάω τα επιτραπέζια, είναι το στάνταρ, ας πούμε, εκεί που καταφεύγουμε όταν θέλουμε απλώς να περάσουμε καλά, χωρίς βαβούρα, χωρίς θόρυβο. Όταν αποφασίσεις να βγεις έξω για να διασκεδάσεις, πού θα επιλέξεις να πας? Δεν θα επιλέξω να πάω στην κλασική, την εύκολη λύση του κλαμπ, διότι δεν μου αρέσουν οι μουσικές επιλογές. Το αν είναι κάποιο πιο εναλλακτικό μαγαζί θα το προτιμήσω. Είδα άλλως κάποια ταβέρνα, κάποιο μπαράκι χαλαρό. Είκανα Μάρκο Σεφερλή, τον είδες πρόσφατα. Γι' αυτό γεγονός. Γέλασες, πέρασε ωραία. Πέρασα πολύ ωραία. Είδα και εγώ την παράσταση τώρα τελευταία στη Θεσσαλονίκη. Ήτανε, και... δεν ξέρω, τον έχω δει και στην τηλεόραση, δηλαδή και η συγκεκριμένη ήταν ιδιαίτερα καλή, μπορώ να πω. Αυτός είναι ο πίνακας, περιμένει να σας δώσει πόντους και οι πόντοι αυτοί δεν είναι απλοί πόντοι τους οποίους θα διεκδικήσετε. Είναι πόντοι που σας εξασφαλίζουν τη θέση σας στον τελικό. Εγώ θα πάρω το χιλιάρικο σήμερα. Τι θα πάρεις? Το χιλιάρικο θα το πάρω. Έλα να σε χειροκροτήσω. Πρώτη φορά μου το λες αυτό και πάρα πολύ σε χαίρομαι. Άρα λοιπόν δεν χάνω καθόλου χρόνο. Καθόλου. Καθόλου δεν χάνω χρόνο και πηγαίνω γρήγορα στην πρώτη ερώτηση στο δεύτερο γύρο.
Ποιο γράμμα ρίχνουμε στην νταμιτζάνα στην ίδια ποσότητα με το ταφ? Έλα, Ναντιά. Το νι. Το νι, δύο τα νι, δύο τα ταφ. Πάρα πολύ σωστά. Πάμε στον πίνακα. Δύο τα νι και στον πίνακα, τρία, επτά και οκτώ οι λέξεις που μπορείς να επιλέξεις. Θα πάρω την οκτώ. Υπηρεσία για τη φύλαξη των αγρών. Αγρονομία. Εννέα πρώτη πόντι για σένα, πολύ σωστά. Μπαίνεις με το δεξί στο δεύτερο γύρο και συνεχίζουμε με την επόμενη ερώτηση. Ποιο γράμμα κρύβεται ανάμεσα σε δύο ίδια σύμφωνα στη λέξη αναδιάρθρωση? Γιώργο. Θήτα. Θήτα, έτσι σε θέλω. Πολύ σωστά, ανάμεσα στα δύο ώρα το θήτα. Πάμε στον πίνακα. Ένα το θήτα, μία η λέξη, 12 τα δευτερόλεπτα. Τη βγάζει το ζωηρό βλέμμα. Σπίθα. Πολύ σωστά, πέντε πόντια ακόμα για σένα, όχι πέντε ακόμα. Πέντε πρώτη, αλλά είναι η σπίθα που πρέπει να βγάζουν τα μάτια όταν θέλουμε κάτι πάρα πολύ. Νιώθεις ότι βγάζεις μια σπίθα? Θέλω δουλειά ακόμα. Θέλεις, ε. Νάντια, εσύ? Εγώ δεν βγάζω ακόμα σπίθες, τις αφήνω για λίγο αργότερα καλύτερα. Εσύ. Για το χιλιάρικο, είπαμε. Σήμερα είσαι όπως πρέπει. Επόμενη ερώτηση, ερώτηση γεωγραφίας. Σε αυτή τη χώρα βρίσκεται η Ιερουσαλήμ. Ποιο είναι το τελικό γράμμα? Έλα, Γιώργο. Λάμδα. Λάμδα είναι το Ισραήλ, πάρα πολύ σωστά. Πάμε στον πίνακα να δούμε τα λάμδα εκεί για σένα, Γιώργο. Δύο τα λάμδα, τέσσερις λέξεις. Τι δύο κάθετα. Κάνουν μεγάλο κρότο στην Ανάσταση. Βαρελότα. Οκτώ πόντι για σένα σου δίνουν. Τα βαρελότα, πάρα πολύ σωστά. Και φτάνεις στους 13. Τον βλέπεις ότι είναι πολύ μαχητικός με τον μπάζερ. Πάμε στην επόμενη ερώτηση. Αυτό το σύμβολο έχει το κάλιο. Έλα, Γιώργο. Κάπα. Το κάπα, σωστά. Η Νάντια από τη χημεία τα ξέρει πάρα πολύ καλά αυτά, αλλά και ο Γιώργος, όπως αποδεικνύεται, το ίδιο καλά τα γνωρίζει. Πάμε στον πίνακα να δούμε τα κάπα. Ένα το κάπα, δύο λέξεις, ένα και επτά. Εφτά οριζόντια. Οι υπουργοί είναι μέλη της. Κυβέρνηση. Βέβαια, ναι, ακόμα πόντι για σένα και φτάνει στους 22. Νάντια, έχεις κολλήσει σε αυτό το 9. Σου δίνω την ευκαιρία να επανέλθεις με την επόμενη ερώτηση. Τον λένε Βασίλη Τριανταφυλλίδη και έμεινε γνωστός ως Χάρη. Μοναδικό φωνή είναι στη λέξη που λείπει. Γιώργο. Ύψιλον. Βέβαια, αγαπημένος Χάρη Κλίν, Θεσσαλονικιός, Απόλλων Καλαμαριάς και ούτω καθεξής. Πάμε στον πίνακα να δούμε τα ύψιλον εκεί για σένα. 4 και 10, η λέξη που μπορείς να επιλέξεις, ένα το ύψιλον στον πίνακα. Πάμε το 4. Ομοιρός, αλλιώς. Μπούτι. 6 ακόμα πόντι έρχονται σε σένα και φτάνει στους 28. Η Νάντια δεν βλέπω να διεκδικεί τη θέση της στον τελικό. Έχεις αφαιθεί λιγάκι. Ναι, λίγο... δεν ξέρω. Έχω λίγο χαλαρώσει. Δεν έπρεπε. Συνεχίζουμε. Ποιο είναι το πρώτο γράμμα του δεύτερου συνθετικού στο ρήμα «εντυχίζω»? Νάντια. Το ταφ. Πολύ σωστά, Νάντια. Πάμε στον πίνακα να δούμε τα ταφ εκεί. Ένα το ταφ, 6 και 11 οι λέξεις. Με ποια θες να παίξουμε? Θα παίξουμε την 6. Του ιού μαζεσταίνει. Αχτίδα. 6 πόντι, αλλά σε βλέπω διστακτική και στεναχωριέμαι. Σε βλέπω με αυτό το βλέμμα της αμφιβολίας. Όχι, εδώ ήταν... θα μπορούσα να έχω πει ακτίνα. Αυτό σκεφτόμουν. Α, μόνο αυτό. Ναι. Πάμε στην επόμενη ερώτηση. Αντικείμενα κατασκευασμένα από ψημένο πυλό που θυμίζουν στάση του μετρό. Δεύτερο γράμμα. Έλα, Γιώργο. Γάμα. Όχι. Προσέξτε την ερώτηση, Νάντια. Έψιλον. Έψιλον είναι τα κεραμικά και ο κεραμικός που είναι η στάση του μετρό. Αυτή είναι η ομορφιά της ερωτήσης του σλαμ. Πάμε στον πίνακα να δούμε τα έψιλον εκεί. 2 τα έψιλον, 3 και 9 οι λέξεις για σένα, Νάντια. Με την 3. Είναι στην ηλικία ο έφηβος. Νεαρός. Κάνεις comeback, λοιπόν! Με 21 πόντους
Αρχίζει ο Γιώργος και αισθάνεται την παρουσία σου για να δικαιολογήσεις και την τρίτη φορά στο σλαμ. Οπότε πάμε στην επόμενη ερώτηση και βάλτε και οι δύο τα δυνατά σας για να κερδίσετε πόντους. Η λαϊκή ρίση λέει μια στο καρφί και μια σε κάτι που ξεκινάει από... Νάντια. Πι. Πι, όλα παίζονται τις λεπτομέρειες, μια στο καρφί και μια στο πέταλο. Πάμε να δούμε το πι στον πίνακα, πόσες φορές υπάρχει. Ένα το πι, δύο λέξεις. Σε συμφέρει τώρα να παίξεις, νομίζω, για τη λέξη με τον αριθμό 1, που θα σου δώσει περισσότερους πόντους. Θα παίξω με την 1, ναι. Είναι και το μεγάλο μεθύσι. Κρεπάλι. Είδες, 8 πόντοι έρχονται σε σένα και περνάς μπροστά από τον Γιώργο. Με έναν πόντο βέβαια διαφορά, είναι πολύ μικρή διαφορά, αλλά προηγείται και επανήλθες και αυτή τη στιγμή ο Γιώργος αποφασίζει να σλαμάρει. Γιώργο, αποφάσισε σε μια πολύ σημαντική στιγμή και στην στιγμή που η Νάντια προηγήθηκε για πρώτη φορά στο δεύτερο γύρο, να σλαμάρεις και να πάρεις την τύχη στα χέρια σου. Τι να κάνω, την αφήνω να πατάει τα μπάζερ, αφήνω πιο γρήγορη. Βέβαια, γιατί σε είχε πάρει λίγο σερί. Αν λοιπόν το σλάμ είναι πετυχημένο, οι 18 αυτοί πόντοι θα έρθουν απευθείας σε σένα. 4 είναι αυτά τα βήματα για να πετύχει το σλάμ, γιατί 4 είναι και οι λέξεις που υπάρχουν στον πίνακα αυτή τη στιγμή. 4 μικρά βήματα για μένα, 4 μεγάλα βήματα για το σλάμ. Μεγάλα και για σένα, γιατί αυτά τα βήματα θα σε πάνε στο τελικό. Δεν το βλέπω, γιατί είναι λίγο δύσκολο έτσι που κάτσανε, αλλά τέλος. Αν όμως αυτό το σλάμ δεν είναι πετυχημένο και ολοκληρωμένο, τότε οι 18 αυτοί πόντοι θα πάνε στην Νάντια και θα πάμε μαζί στον τελικό του σημερινού σλαμ. Και αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να σε αποχαιρετήσω. Καλή επιτυχία. Θέλω να μου πεις με ποια λέξη θέλεις να ξεκινήσουμε. Πάμε το 9. Στη λέξη με τον αριθμό 9. Θα πω το πέλμα, αν και αφιταλαντεύομαι και με την πέλα, αλλά τι να κάνουμε, πέλμα. Πέλμα λες. Πάμε να δούμε αν είναι σωστό. Το πέλμα είναι, το λέμε και πατούσα. Αυτός ήταν ο ορισμός. Επόμενη λέξη. Το 10. Το 10. Εδώ θα πω το ρούμι. Θα πεις το ρούμι. Σκέφτηκες κάτι άλλο που θα μπορούσε να ήταν εκεί? Όχι, όχι, πραγματικά δεν μου έρχεται. Τι να πω, άμα είναι κάτι εσύ άλλο. Τώρα σλαμάρεις. Και έχεις και ένα άλλο μειονέκτημα, ότι δεν έχουν ακουστεί οι ορισμοί των λέξεων αυτών ούτε μία φορά. Δεν τους χρειαζόμαστε. Πάμε να δούμε λοιπόν αν είναι το ρούμι. Σωστά, από το για πειρατές, αυτό είναι το ρούμι. Επόμενη λέξη. Τώρα και στις δύο αμφιταλαντεύομαι, αλλά θα συνεχίσω με την 11. 11. Πάμε το λίτρο. Είναι λογική η σκέψη που κάνεις. Πάμε να δούμε λοιπόν αν είναι το λίτρο για να γίνει το τρίτο βήμα για το σλαμ. Μονάδα μέτρησης υγρών και μία έμεινε. Τώρα το χάος. Λοιπόν, θα πω το σκι, αν και μπορεί να είναι και σόι, δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Σκι λοιπόν. Το σκι λες. Το κάπα έπαιξε σε ερώτηση γράμματος. Θυμάσταν, εμφανίστηκε. Α, δεν το θυμάμαι πραγματικά, δεν το θυμάμαι. Στον πίνακα. Ναι, αυτό έπρεπε να το θυμάμαι, αλλά όντως η μνήμη μου με απατάει. Νομίζω ότι έπαιξε. Αυτό ναι. Σημαίνει ότι, θα είναι το ότι αν έχει γίνει ερώτηση γράμματος για το κάπα, ναι, ότι ναι. Αν ήταν το σκι θα είχε εμφανιστεί. Άλλο, πάει κάπου όλο το μυαλό σου. Το σόι μου είπες. Το σόι είπα σαν δεύτερο, τώρα σαν κάτι άλλο, πραγματικά δεν μου έρχεται κάτι. Αυτή είναι η λέξη και αυτό είναι το γράμμα, Γιώργο μου, που σε χωρίζει από το σημερινό τελικό. Αν είναι σωστό το γράμμα που πιστεύεις ότι λείπει ανάμεσα στο σίγμα και στο γιώτα, τότε θα πάμε στο πρώτο τελικό μαζί. Αν όχι, οι πόντοι από το αποτυχημένο σλαμ πάνε στην Νάντια και η Νάντια σε βγάζει από το παιχνίδι. Πάμε να δούμε αν λοιπόν η λέξη είναι η λέξη σκι. Δυστυχώς, Σρι Λάνκα, η παλιά και η Λάνη, αυτός ήταν ο ορισμός. Δεν πειράζει, πολύ καλά έκανες και ρίσκαρες. Αν και δεν σε έφερε στον τελικό το σλάμ που αποφάσισες να κάνεις, αυτή είναι η ομορφιά του παιχνιδιού. Σλαμάραμε. Να διεκδικήσεις την τύχη σου, να την πάρεις στα χέρια σου και να βάλεις εκεί το γκολ από τη σέντρα.
Έλα να σου δώσουμε εδώ ένα φιλί, να σε αποχαιρετήσω. Γι' αυτό ήρθαμε κατά βάθος. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που σλάμαρες. Κι εγώ σας ευχαριστώ που μου δώσατε την ευκαιρία να σλάμαρω. Χρησιμοποίησες την τακτική και τη στρατηγική που χρησιμοποιείς στο σκάκι. Προστάτευσες τον εαυτό σου. Πήγες τελευταία με τη λέξη την οποία δεν ήσουν απόλυτα σίγουρος. Δεν πειράζει όμως. Αλλά δεν βγαίνει πάντα. Όπως και στο σκάκι, όπως και στη ζωή. Έτσι είναι αυτά. Έτσι ακριβώς. Σημασία έχει το ταξίδι. Πέρασε ωραία. Πολύ ωραία. Πολύ ωραία. Περάσαμε ωραία μαζί σου. Αυτός λοιπόν ήταν ο Γιώργος που αφήνει την Άντια να πάει στον τρίτο συνεχόμενο τελικό της. Μείνετε κοντά μας γιατί μετά το διαφημιστικό διάλειμμα θα δούμε αν επιτέλους καταφέρει αυτά τα 1000 ευρώ να τα πάρει, να τα κάνει δικά της και της το ευχόμαστε όλοι με ένα στόμα, μια φωνή. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο. Επιστρέψαμε λοιπόν για τον τελικό το σημερινό με την Άντια η οποία βρίσκεται σε αυτή τη θέση τρίτη φορά. Και κοίταξε να δεις τώρα τι έχει γίνει. Όλοι που βρισκόμαστε, όλοι οι άνθρωποι που βρισκόμαστε εδώ πέρα, θέλουμε και σου στέλνουμε τη θετική μας ενέργεια, εκτός από την ευχή μας που την έχεις, για να πας στον τελικό το σημερινό με πείσμα, πυγμή, θάρρος και λίγο τσαμπουκά. Βάλτε τον και αυτόν μέσα. Με τσαμπουκά θα πάρω το χιλιάρικο. Μου το είπες πριν. Θα το ξαναπώ. Και θα το πάρω. Πες το και να το πιστέψεις. Θα το πάρω, εντάξει. Θα το πάρεις. Θα το πάρεις σε καλή μεριά, άμα το πάρεις πάμε να φύγουμε, τελείωσε ο τελικός, όχι. Πρέπει να τον παίξουμε τον τελικό, γιατί χρειάζεται και αυτό. Στη ζωή σου πώς είσαι γενικότερα? Είμαι επίμονη, αλλά όχι αρκετά πεισματάρα, αλλά επίμονη. Όταν βάζεις κάτι στο μυαλό σου, μέχρι ποιο σημείο θα προσπαθήσεις για να το πραγματοποιήσεις? Δεν φτάνω μέχρι τα άκρα, δεν είμαι δηλαδή τόσο. Αυτό, δεν έχω τόσο πείσμα, αλλά έχω επιμονή. Και αυτό είναι καλό, διότι μετά από 3 παιχνίδια έχω την επιμονή να κάθομαι εδώ για να δω θα πάρω το χιλιάρικο. Κοίταξε να δεις, άμα δεν έκανε αποτυχημένο σλάμ ο Γιώργος. Αυτό ήταν ρίσκο. Αυτό ήταν ρίσκο και μας βγήκε πάρα πολύ καλό. Αγχώθηκες καθόλου? Αγχώθηκα λίγο, ναι, αγχώθηκα. Αλλά απ' την άλλη λέω, ωραία κίνηση. Ξεαγχώθηκες όταν πέρασες μπροστά με τον ένα πόντο. Αγχώθηκες όταν πάτησε ο Γιώργος στο σλαμ και λες τώρα μα τα βρει. Ναι, τώρα μα τα βρει, λέω. Απλά θα έχω μια πάρα πολύ ωραία εμπειρία. Και φαντάζομαι ότι είναι και λίγο ικανοποίηση να πας σε ένα τελικό και να κάνεις ό,τι καλύτερο μπορείς, να βρεις πολλές λέξεις. Βέβαια. Δεν είναι και λίγο αυτό? Βέβαια. Νιώθεις έτσι μια περηφάνεια. Έχει μια περηφάνεια. Ένα κάτι, ανεβαίνεις. Λοιπόν, αγαπημένη μου Νάντια, πάμε να πάρουμε τις θέσεις μας. Πάμε. Πάμε. Ο γνωστός και πολύ αγαπημένος πίνακας του σλαμ πάλι είναι εδώ για να σου χαρίσει πόντους, αλλά αυτή τη φορά κρύβει 7 λέξεις. Οι λέξεις αυτές αφορούν μια κατηγορία που βρίσκεται εδώ. Έχεις άγχος για την κατηγορία? Έχω λίγο. Γιατί δεν με είχαν βοηθήσει και λίγο οι προηγούμενες, ιδιαίτερα οι προηγούμενοι ήταν. Ιδιαίτερα λες. Ιδιαίτερα, ναι, ναι. Εντάξει, δεν ήταν δύσκολη, για να είμαστε ειλικρινείς. Ναι, ήταν σχεδόν ηρωνικό να κάτσω εγώ να σκεφτώ πράγματα που έχουν σχέση με δίαιτα. Γιατί το λες αυτό? Δεν έχω νομίζω κάνει δίαιτα στη ζωή μου. Είσαι τυχερός άνθρωπος. Ναι. Πάρει πιο ωραίο πράγμα από αυτό που λες. Δεν υπάρχει, αλήθεια. Βέβαια. Λοιπόν, οι 7 λέξεις έχουν πάρει τη θέση τους ακριβώς από πίσω σου. 8 αριθμοί από το 1 μέχρι το 8. Θέλω να επιλέξεις τους 5 για να πάρουν και τα γράμματα τη θέση τους πάνω στον πίνακα. Ωραία. Το 1. Το 1. Το 2. Το 2. Το 3. Το 3. Το 7. Το 7. Και το 5. Και το 5. Καθόλου άσχημα. 7 λέξεις, κάθε λέξη που βρίσκεις σου δίνει 100 ευρώ. Αν βρίσκεται σε 7.000 ευρώ είναι δικά σου. Ο κόσμος από το σπίτι σλαμάρει. Βλέπει την κατηγορία, βλέπει και τα γράμματα τα οποία έχουν αποκαλυφθεί στις 7 λέξεις. Άρα λοιπόν, μπορεί να βρει μερικές από αυτές τις λέξεις που αφορούν την κατηγορία που ήδη βλέπει. Διακοπές που σου αρέσει να πηγαίνεις? Θάλασσα, καλοκαιρινές. Καλοκαιρινές. Ναι. Αγαπημένος προορισμός? Για πολλά χρόνια πήγαινα στη Σέριφο, που είναι ένα νησί που αγαπάω. Από καταπληκτικό νησί με πολύ φιλόξενους ανθρώπους. Είναι πολύ ωραίο νησί, ναι. Και πώς περνάτε εκεί τα βραδάκια? Πάρα πολύ χαλαρά στα μπαράκια της Σερίφου στη χώρα που είναι πολύ όμορφα ή απλά κόβοντας βόλτες μερικές φορές. Και επειδή έχω και ένα φίλο ο οποίος είναι από εκεί, μερικές φορές πηγαίνουμε και σπίτι του, είναι πολύ όμορφο. Ξέρει και πού θα σας πάει ακριβώς. Ναι. Νάντια,
Σήμερα ψάχνουμε 7 λέξεις που αφορούν το ψάρεμα. Έχεις 60 δευτερόλεπτα. Καλή επιτυχία. Ο χρόνος σου αρχίζει τώρα. Η 7 πετονιά. Η 1 σωστά, 100 ευρώ. Η 3 βάρκα. Σωστά, 200 ευρώ. Η 2 καλάμι. Σωστά, 300 ευρώ. Η 1 απόχη. Σωστά, 400 ευρώ. Το 6 παραγάδι. Μπράβο, Νάντια. 500 ευρώ. Το 4 δίχτυ. Μπράβο, κορίτσι μου, 600 ευρώ. Μία λέξη είναι. Πες λέξεις που έχουν σχέση με το ψάρεμα. Η θάλασσα, τα το δόλωμα. Μπράβο, ρε κορίτσι μου, 1000 ευρώ είναι δικά σου. Με έσκασες πραγματικά. Πραγματικά. Δύο σλαμ. Πραγματικά. Κόντεψες να με τρελάνεις. Λέω δεν μπορεί, δεν μπορεί, δεν μπορεί. Αλλά θέλω να πάρεις ένα τηλέφωνο το φίλο στη Σέριφο. Θα του πω τα πήρα. Και να του πεις τα πήρα και μόλις θα βρεθείς εκεί το καλοκαιράκι, θα πας να το κεράσεις ένα ωραίο ψαράκι. Ψαράκι, τι ψαράκι, θα του πάρω καταρχάς ένα σετ ψαρέματος, έτσι να έχει αυτός να παίζει. Από την καρδιά σου είδες πόσο εύκολο ήτανε. Ήταν καλή κατηγορία αυτή, με ωραίες έτσι, λέξεις ήξερα. Ωραίες λέξεις ήξερες, μου το λες τώρα, γιατί όταν άκουσες την κατηγορία μου έκανες εκεί κάτι... Όχι, αυτό ήταν καλό, ήταν καλό. Είδες που τελικά ήταν καλό. Αν είσαι συγκεντρωμένη και επειδή είπες από την μέση του παιχνιδιού σήμερα ότι θα τα πάρω τα 1000 ευρώ, τα πήρες και τα έκανες δικά σου. Και φτάνεις στα 1300 ευρώ, οπότε λύσαμε κι άλλο πρόβλημα. Και pick-up και δύο ενίκια και πάμε για άλλα να βάλουμε και στην άκρη. Ναι, ναι, τώρα βάζω στην άκρη. Αποταμίευση. Έχουμε ακόμα δύο σλά με την αγαπημένη Νάντια. Αν είναι συγκεντρωμένη, πειθαρχημένη και δυνατή και στα επόμενα δύο, τότε μπορούμε αυτά τα 1300 ευρώ να τα φτάσουμε στις 3300 ευρώ. Θα γίνει. Μπαίνουμε με το δεξί στην καινούργια εβδομάδα. Έτσι λοιπόν δίνουμε ραντεβού για αύριο Τρίτη στις 4:10 εδώ στον Αλφα να καμαρώσουμε την Νάντια να βρίσκει δύο καινούργιους παίκτες και να σλαμάρουμε όλοι μαζί παρέα. Καλό απόγευμα σε όλους, τα φιλιά μας και την αγάπη μας. Εγώ ναι, βέβαια. Πόσα χρόνια παίζεις? Και αυτό το έπαιζα καμιά 5 με 10 χρόνια, έκανα μαθήματα και τώρα πλέον σε ελεύθερο μου χρόνο για προσωπική μου ευχαρίστηση μόνος. Και από την άλλη είσαι άκρος αντιφατικός άνθρωπος, γιατί ενώ σου αρέσει το αρμόνιο, ακούς και metal μουσική. Γι' αυτό και στο μέλλον θα πάω για κιθάρα και ηλεκτρική και κλασική. Και α, θα πας για ηλεκτρική κιθάρα. Mm. Σου αρέσει η rock μουσική? Και η rock και στην πιο σκληρή της έκδοση, τη metal. Χορεύεις και metal? Είναι λίγο δύσκολη η ερώτηση. Είναι παγίδα αυτή που μου βάζεις. Δεν πολύ χορεύεται η μετά. Αλλά χτυπιέμαι. Άμα σε κάλυψα, χτυπιέμαι. Αυτό, εκεί ήθελα να καταλήξω. Κατάλαβες, γιατί μπορεί να μην χορεύεται η metal, αλλά μπορεί να την νιώθεις. Άμα είχα και μαλλιά, θα βοηθούσε να τα κάνω πέρα δόθε, αλλά δυστυχώς τι να κάνω. Δεν πειράζει. Μπορείς να πάρεις τα μαλλιά της Αλεξάνδρας που έχει μια πολύ πλούσια κοτσίδα. Μου κάνω. Και βλέπω ότι έχει την ευχαρίστηση να σου την προσφέρει, τουλάχιστον για τις χορευτικές σου φιγούρες. Μόνο. Η Αλεξάνδρα είναι ηθοποιός. Και έχεις ένα ταπεραμέντο πάρα πολύ έντονο, οφείλω να ομολογήσω. Ναι. Πώς σου ήρθε αυτή η ιδέα όταν ήσουν μικρούλα να γίνεις ηθοποιός? Ήσουν από τα κορίτσια που βάζαν τα ρούχα, τα παπούτσια της μαμάς? Ναι, της μαμάς, της μαμάς. Τραγουδούσα μπροστά στον καθρέφτη, τα πάντα, τα κλασικά. Έχεις συμμετάσχει σε θεατρικές παραστάσεις. Παιδικές, ναι. Κάνεις όμως και μακιγιάζ. Κάνω και μακιγιάζ. Έχω και ένα σκυλάκι που προσέχω. Κάνω γυμναστική. Πηγαίνεις για ψάρεμα, πολύ γυμναστική. Πηγαίνει, ναι, πολύ. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Μένεις μόνη σου? Μένω μόνη μου. Και πώς θα πάμε και μόνη μου? Είπαμε, έχω το σκυλάκι μου. Με το σκυλάκι σου, πώς το λένε το σκυλάκι? Μίκη. Ο Μίκη είναι μικρούλης? Είναι μαλτεζάκι, 7 ετών. Και είναι η παρεούλα σου? Ναι. Έχετε ένα κοινό με την Νάντια που έχει τον Όντα, εσύ έχεις το Μίκη, Γιώργο, έχεις κάποιο κατοικίδιο? Όχι, είχα πολύ παλιά. Είχα δύο χελονίτσες στην νερού και ήταν πολύ γλυκούλες, αλλά είχαν τον κακό συνήθειο να πηδάνε έξω από τη γυάλα, να σκαρφαλώνουν και να πηδάνε κατά τα έπιπλα. Οπότε όσο αντέξαμε. Τις έψαχνες μέσα στο σπίτι? Τις έβρισκα μέσα σε παπούτσια, κάτω από έπιπλα. Εντάξει, είχαμε κυνηγητά. Κατάλαβα. Άρα έχουμε τρεις ανθρώπους που αγαπάνε πάρα πολύ τα ζώα και τα κατοικίδια. Αυτό σημαίνει ότι είστε και πάρα πολύ καλά παιδιά. Και αυτό σημαίνει ότι ήρθε η ώρα και η στιγμή, αφού πήραμε μια πρώτη γεύση από τους τρεις σημερινούς μας παίκτες, να πάμε στον πρώτο μας γύρο.
Νάντια, Γιώργο και Αλεξάνδρα, το σλαμ είναι έτοιμο να ξεκινήσει. Και σλαμ χωρίς πίνακα γίνεται. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται, Γιώργο μου. Εσύ πολύ καλά τα λες και εγώ συμφωνώ μαζί σου. Γι' αυτό τον έχω εδώ στα δεξιά μου να μου κάνει λίγο παρεούλα. Ο πίνακας λοιπόν σήμερα στον πρώτο γύρο σας χαρίζει 70 πόντους. Τους κανόνες τους γνωρίζετε. Καλή επιτυχία και στους τρεις. Να είστε γρήγοροι, διεκδικητικοί, δυναμικοί με τον μπάζερ. Μην το αφήσετε να σας πάρει τον αέρα. Και πάμε για την πρώτη μας ερώτηση. Είναι λαδερό φαγητό. Πώς το πάει τον μπάζερ. Χτύπα το κι εσύ. Χαμός θα γίνει τώρα. Άντε να σε τον μπάζερ. Ιατρικό βοήθημα στήριξης που παραπέμπει σε γράμμα της αλφαβήτου. Πρώτο γράμμα. Νάντια. Πι. Σωστά. Πάμε στον πίνακα να δούμε εκεί τα πι για σένα. Ένα το πι, μία η λέξη, λέξη στον αριθμό 10. Αυτό ζει ελεύθερα και ανέμελα. Μποέμ. Νομίζω τέτοιος χαρακτήρας πρέπει να είσαι και εσύ από τις έχω ψυχολογήσει. Μπορεί και να είμαι, ναι. Λίγο, ναι. Κάπως έτσι, ας πούμε, ψυχανεμίζομαι ότι... Μπορεί και να είμαι. Μπορεί να είσαι σαν άνθρωπος και αυτό είναι όμορφο. 5 ακόμα πόντι για σένα, προηγήσε με 31, ο Γιώργος με 26. Το κορίτσι μου το γλυκό δεν το έχει αφήσει να πάρει τίποτα. Καθόλου. Τρεις λέξεις έχουν απομείνει στον πίνακα. Οπότε, Αλεξάνδρα μου, Γιώργο μου, Ναντιά μου, πάμε στην επόμενη. Ερώτηση μουσικής. Με αυτό το γκρουπ γνωρίσαμε τον Νίκο Πορτοκάλογλου και στο κέντρο του έχει ένα... Γιώργο. Ομικρόν. Όχι. Νάντια. Ταφ. Ταφ. Είναι η Φατμέτ το γκρουπ που γνωρίσαμε τον Νίκο Πορτοκάλογλου. Μετά ακολούθησε σόλο καριέρα και μας χάρισε και πάρα πολύ ωραία τραγούδια. Ακούς? Ναι. Και εγώ μου αρέσει πάρα πολύ. Πάμε στον πίνακα. Ένα το ταφ, μία και η λέξη. Για 6 πόντους. Πάμε σαν στίχος τραγουδιού. Άλλοτε. Έρχονται σε σένα, εύκολη διαδικασία. Πάμε σαν άλλοτε. Πάρα πολύ σωστά. 37 πόντι για την Νάντια, 26 για τον Γιώργο. Και συνεχίζουμε με την επόμενη ερώτηση. Από τα δύο άκρα της λέξης καφεκοπτίο, ποιο βρίσκεται πιο κοντά στο π. Γιώργο. Το όμικρον. Σωστά. Το ήξερες, είχες πάρα πολύ σιγουριά για αυτή σου την απάντηση. Δεν ήταν και καμιά πρόκληση, αλλά τέλος πάντων. Πρόκληση όμως μπορεί να είναι ο πίνακας. Είμαι σίγουρος. Πάμε να δούμε το όμικρον εκεί. Ένα το όμικρον, μία η λέξη, λέξη με τον αριθμό 12. Αυτό που πρέπει να γίνει... Δέον. Πολύ σωστά, 4 ακόμα πόντι για σένα και φτάνει στους 30. Ο πίνακας μας, δυστυχώς, μόλις κλείδωσε. Επομένως, εδώ υπάρχουν δύο επιλογές. Ή ένας από τους τρεις αποφασίζει και σλαμάρει, ή αποκαλύπτουμε τη λέξη που παραμένει κρυμμένη στον πίνακα και πάμε με τους δύο παίκτες που αυτή τη στιγμή βρίσκονται μπροστά στη βαθμολογία στον επόμενο γύρο. Θέλει κάποιος να κάνει σλαμ? Είσαι κι εσύ όμως. Πρόσεξε να δεις. Μποέμ, μποέμ. Δεν σου φτάνουν αυτοί που έχεις. Θες να πάρεις και αυτούς που υπάρχουν και έχουν μείνει και δεν τους έχει πάρει και κανείς. Να στρογγυλέψω. Σκέφτομαι. Να τους κάνει 40. Ναι. Είναι αλήθεια πιο ωραίο το 40. Ακούγεται πιο όμορφο. Ναι. Λοιπόν, Μίξο, για να διασκεδάσεις, πού θα επιλέξεις να πας? Δεν θα επιλέξω να πάω στην κλασική, την εύκολη λύση του κλαμπ, διότι δεν μου αρέσουν οι μουσικές επιλογές. Το αν είναι κάποιο πιο εναλλακτικό μαγαζί θα το προτιμήσω. Είδα άλλως κάποια ταβέρνα, κάποιο μπαράκι χαλαρό. Ή κανένα Μάρκο Σεφερλή, τον είδες πρόσφατα. Γι' αυτό γεγονός. Γέλασες, πέρασε ωραία. Πέρασα πολύ ωραία. Είδα και εγώ την παράσταση τώρα τελευταία στη Θεσσαλονίκη. Δεν ξέρω, τον έχω δει και στην τηλεόραση, δηλαδή και η συγκεκριμένη ήταν ιδιαίτερα καλή, μπορώ να πω. Αυτός είναι ο πίνακας. Περιμένει να σας δώσει πόντους. Και οι πόντοι αυτοί δεν είναι απλοί πόντοι τους οποίους θα διεκδικήσετε. Είναι πόντοι που σας εξασφαλίζουν τη θέση σας στον τελικό. Εγώ θα πάρω το χιλιάρικο σήμερα. Τι θα πάρει? Το χιλιάρικο θα το πάρω. Έλα να σε χειροκροτήσω. Πρώτη φορά μου το λες αυτό και πάρα πολύ σε χαίρομαι. Άρα λοιπόν δεν χάνω καθόλου χρόνο. Καθόλου. Καθόλου δεν χάνω χρόνο και πηγαίνω γρήγορα στην πρώτη ερώτηση στο δεύτερο γύρο. Ποιο γράμμα ρίχνουμε στην νταμιτζάνα στην ίδια ποσότητα με το ταφ? Έλα, Ναντιά. Το νι. Το νι, δύο τα νι, δύο τα ταφ. Πάρα πολύ σωστά. Πάμε στον πίνακα. Δύο τα νι και στον πίνακα, 3, 7 και 8 οι λέξεις που μπορείς να επιλέξεις. Θα πάρω την 8.
Υπηρεσία για τη φύλαξη των αγρών. Αγρονομία. 9 πρώτοι πόντοι για σένα. Πολύ σωστά. Μπαίνεις με το δεξί στο δεύτερο γύρο και συνεχίζουμε με την επόμενη ερώτηση. Ποιο γράμμα κρύβεται ανάμεσα σε δύο ίδια σύμφωνα στη λέξη αναδιάρθρωση? Γιώργο. Θήτα. Θήτα, έτσι σε θέλω. Πολύ σωστά, ανάμεσα στα δύο όρο το θήτα. Πάμε στον πίνακα. Ένα το θήτα, μία η λέξη, 12 τα δευτερόλεπτα. Τη βγάζει το ζωηρό βλέμμα. Σπίθα. Πολύ σωστά, 5 πόντι ακόμα για σένα. Όχι 5 ακόμα, 5 πρώτοι. Αλλά είναι η σπίθα που πρέπει να βγάζουν τα μάτια όταν θέλουμε κάτι πάρα πολύ. Νιώθεις ότι βγάζεις μια σπίθα? Θέλω δουλειά ακόμα. Θέλεις, ε? Νάντια, εσύ? Εγώ δεν βγάζω ακόμα σπίθες. Τις αφήνω για λίγο αργότερα καλύτερα. Εσύ. Για το χιλιάρικο, είπαμε. Σήμερα είσαι όπως πρέπει. Επόμενη ερώτηση, ερώτηση γεωγραφίας. Σε αυτή τη χώρα βρίσκεται η Ιερουσαλήμ. Ποιο είναι το τελικό γράμμα? Έλα, Γιώργο. Λάμδα. Λάμδα είναι το Ισραήλ. Πάρα πολύ σωστά. Πάμε στον πίνακα να δούμε τα λάμδα εκεί για σένα, Γιώργο. 2 τα λάμδα, 4 οι λέξεις. Τι 2 κάθετα. Κάνουν μεγάλο κρότο στην Ανάσταση. Βαρελότα. 8 πόντι για σένα σου δίνουν τα βαρελότα. Πάρα πολύ σωστά. Έχω το σκυλάκι μου. Με το σκυλάκι, πώς το λένε το σκυλάκι? Μίκη. Ο Μίκη είναι μικρούλης. Είναι μαλτεζάκι, 7 ετών. Και είναι η παρεούλα σου. Ναι. Έχετε ένα κοινό με την Άντια που έχει τον Όντα, εσύ έχεις τον Μίκη. Γιώργο, έχεις κάποιο κατοικίδιο? Όχι, είχα πολύ παλιά. Είχα 2 χελονίτσες του νερού και ήταν πολύ γλυκούλες, αλλά είχαν τον κακό συνήθειο να πηδάνε έξω από τη γυάλα, να σκαρφαλώνουν και να πηδάνε κατά τα έπιπλα. Οπότε όσο αντέξαμε. Τις έψαχνες μέσα στο σπίτι. Τις έβρισκα μέσα σε παπούτσια κάτω από έπιπλα. Εντάξει, είχαμε κυνηγητά. Κατάλαβα. Άρα έχουμε 3 ανθρώπους που αγαπάνε πάρα πολύ τα ζώα και τα κατοικίδια. Αυτό σημαίνει ότι είστε και πάρα πολύ καλά παιδιά. Και αυτό σημαίνει ότι ήρθε η ώρα και η στιγμή, αφού πήραμε μια πρώτη γεύση από τους 3 σημερινούς μας παίκτες, να πάμε στον πρώτο μας γύρο. Νάντια, Γιώργο και Αλεξάνδρα, το σλαμ είναι έτοιμο να ξεκινήσει. Και σλαμ χωρίς πίνακα γίνεται? Δεν γίνεται. Δεν γίνεται, Γιώργο μου. Εσύ πολύ καλά τα λες και εγώ συμφωνώ μαζί σου. Γι' αυτό τον έχω εδώ στα δεξιά μου να μου κάνει λίγο παρεούλα. Ο πίνακας λοιπόν σήμερα στον πρώτο γύρο σας χαρίζει 70 πόντους. Τους κανόνες τους γνωρίζετε. Καλή επιτυχία και στους 3. Να είστε γρήγοροι, διεκδικητικοί, δυναμικοί με τον μπάζερ. Μην το αφήσετε να σας πάρει τον αέρα. Και πάμε για την πρώτη μας ερώτηση. Είναι λαδερό φαγητό με λαχανικά και ρύζι και αρχίζει από... Νάντια. Λάμδα. Όχι. Γιώργο. Σίγμα. Όχι. Αλεξάνδρα. Φι. Φι. Όχι. Γιώργο. Γάμα. Γάμα είναι... Τα γεμιστά. Τα γεμιστά. Ορφανά ή κανονικά? Και τα δύο, δεν έχω θέμα. Τα μαγειρεύεις ή τα απολαμβάνεις? Όχι, περιμένω από άλλους να τα μαγειρέψουν, αλλά τα τρώω όπως και να τα φτιάξουν. Έτσι, άρα και ορφανά να είναι και κανονικά να είναι, είναι μια χαρά. Πάμε στον πίνακα να δούμε τα γάμα εκεί για σένα, Γιώργο. 2 τα γάμα, 4, 7 και 11 οι λέξεις που μπορούμε να παίξουμε. Για τα πολλά, πάμε για το 4 κάθετα. Παλιά φορητή συσκευή μουσικής. Walkman. Ναι, παιδιά, τι μου θύμισες τώρα. 8 πρώτοι πόντοι για σένα. Είναι το Walkman. Το θυμάστε καθόλου το Walkman? Ίσα-ίσα που το προλάβαμε. Εγώ προσωπικά. Το θυμάμαι δηλαδή εγώ που είμαι μόνη εδώ πέρα και εσείς όλοι ίσα-ίσα που το προλάβατε. Το πρόλαβα. Άρα είδες, σου έδωσα λίγους πόντους. Εγώ ήμουν μωρό. Και εγώ τώρα που το λες μωρό ήμουν, από το καλοσκέφτομαι. Εγώ δεν είχα γεννηθεί, προφανώς. Νάντια, εσύ δεν είχες γεννηθεί. Πάμε στην επόμενη ερώτηση, γιατί εγώ σήμερα θα τρελαθώ. Σε ποιο γράμμα τονίζεται το μπροστινό τμήμα του πλοίου? Νάντια. Ωμέγα. Είναι η πλώρη το μπροστινό τμήμα του πλοίου. Πολύ σωστά, Νάντια μου. Το ωμέγα είναι το γράμμα που ψάχνουμε. Πάμε μαζί στον πίνακα. Ένα το ωμέγα, 2 η λέξη. Νιαουρίζω. 9 πόντι για σένα. Νιαουρίζεις? Δεν θα το έλεγα. Κι εγώ δεν θα το έλεγα. Ναι. Όταν θες κάτι, το ζητάς με το δικό σου ξεχωριστό μοναδικό τρόπο. Ναι. Αλεξάνδρα, εσύ νιαουρίζεις? Καθόλου. Συνεχίζουμε. Και εμένα, έτσι. Εσένα δεν σε ρωτάω. Όχι, η έκπληξη θα ήταν να σε ρωτήσω και να μου πεις ναι, εγώ νιαουρίζω. Τα είχαμε πρόβλημα. Πάμε στην επόμενη ερώτηση.
ηθοποιός, το επώνυμό του είναι Θεοχάρης και στο όνομά του έχει μεταξύ του μη και του νη ένα... Γιώργο. Αλφα. Όχι. Νάντια. Γιώτα. Σωστά είναι ο Μήνος Θεοχάρης, τον έκανες Μάνο εσύ. Δεν τον ξέρω καθόλου, οπότε πόνταρα στο Μάνος. Κατάλαβα τι λες. Πάμε στον πίνακα να δούμε τα γιώτα εκεί για σένα, Νάντια. Ένα το γιώτα, 2, 5, 6 και 11 οι λέξεις που μπορείς να επιλέξεις. Ακούω. Με την 6. Μπορεί να είναι μονόκλινο. Δωμάτιο. Ακόμα τα πόντια έρχονται σε σένα. Και φτάνει στους 16. Ο Γιώργος έχει μπει με το δεξί στον πρώτο γύρο. Έχει φτάσει στους 8. Η Αλεξάνδρα μου. Τίποτα ακόμα. Αλλά είναι πάρα πολύ νωρίς. Τίποτα δεν έχει κρυθεί. Τίποτα δεν έχει δρομολογηθεί. Πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα. Και μόλις επιστρέψουμε, θα δούμε ποιοι δύο παίκτες θα προχωρήσουν και θα πάνε στο σημερινό δεύτερο γύρο. Και κατ' επέκταση, ποιος ένας θα πάει στο σημερινό τελικό. Μείνετε κοντά μας. Εδώ είμαστε έτοιμοι να σλαμάρουμε για να ξεκινήσει όμορφα η εβδομάδα μας με τα πιο ωραία συναισθήματα. Και φυσικά για εσάς τους τρεις, ένα όμορφο συνέστημα στο σλαμ συνδυάζεται και με το χρηματικό έπαθλο. Οπότε βάλτε τα δυνατά σας για να πάμε στην επόμενη ερώτηση, να διεκδικήσετε πόντους και να φτάσουμε στο σημερινό τελικό. Πάμε. Ποιο γράμμα προηγείται αλφαβητικά στο μπρόκολο? Νάντια. Το κάπα. Το κάπα είναι το γράμμα που προηγείται αλφαβητικά στον μπρόκολο. Πολύ σωστά. Πάμε να δούμε τα κάπα στον πίνακα. Ένα το κάπα, 5 και 9 οι λέξεις που έχεις στη διάθεσή σου. Με την 5. Αθλητής για βουνό και για θάλασσα. Σκιέρ. Πάρα πολύ σωστά. 5 πόντια ακόμα για σένα. Κάνεις σκι θαλάσσιο ή βουνού? Όχι, δεν κάνω. Έχω αποπειραθεί να κάνω μια φορά του βουνού. Στην Αυστρία, θυμάμαι, ήταν. Δύσκολο, βρε Νάντια. Ναι, δεν έκανα κάτι ιδιαίτερο. Απλά πήρα τα σκι, πάτησα πάνω και με τραβήξα μια φωτογραφία. Και μετά πήγα πια καφέ στο σαλέ. Πάμε στην επόμενη ερώτηση. Τούλινο ενθύμιο που δίνεται σε γάμους. Πρώτο γράμμα. Νάντια. Μπομπονιέ. Το μη. Ψάχνω γράμμα, όχι λέξη. Έλα, Γιώργο. Μη. Είναι η μπομπονιέρα. Πάρα πολύ σωστά. Πάμε στον πίνακα να δούμε για σένα τα μη. Γιώργο μου εκεί. Είσαι ήρθες διαβασμένος. Συνεχίζουμε με την επόμενη ερώτηση. Γράμμα που υπάρχει τρεις φορές σε αυτό που έλειπε της Μαριωρής. Νάντια. Ο Φερετζές. Και ψάχνω γράμμα. Έλα, Γιώργο. Έψιλον. Είδες, δεν το είπα εγώ πριν. Είναι με στρατηγική, είναι πολύ καλά διαβασμένος παίκτης ο Γιώργος. Άλλη μία εκεί, εντάξει, να ξέρω. Αυτό που λείπει, όλα τα έχει Μαριωρή, ο Φερετζές της έλειπε. Φράση που τη χρησιμοποιούμε. Πάμε στον πίνακα να δούμε, Γιώργο μου, τα έψιλον εκεί. Τρία τα έψιλον, δύο, τρία, πάμε 7. Το 7 και άμα θες λόγια τη λέξη. Κάτσε, παιδί μου, περίμενε. Τι βιαστικός μου είσαι. Γίνεται και σε μουσεία. Ξενάγησε. Ξενάγηση. 8 πόντοι έρχονται σε σένα. Και ισοβαθμείται με την Άντια στους 21 πόντους. Και έτσι λοιπόν θα έχουμε ένα πολύ ωραίο ντέρμπι στο πρώτο γύρο, Αλεξάνδρα, αν δεν αποφασίσεις να μπεις δυναμικά και να επιστρέψεις στο παιχνίδι. Δεν θέλω να σου το πω. Ναι. Αλλά ηθοποιός είσαι. Δεν θα έχουμε κωμωδία. Όχι, δράμα. Δεν πειράζει, είναι και ωραίο. Με τη γεωγραφία πώς θα πας? Πάμε. Ποιο γράμμα είναι διπλό στην πρωτεύουσα της Αυστρίας? Νάντια. Το νι. Το νι είναι η Βιέννη. Ο Γιώργος κόντεψε να βγάλει το χέρι του μέσα από τον μπάζερ. Πάμε στον πίνακα, Νάντια. Ένα το νι, 9 και 12 η λέξη για σένα. Με την 9. Προειδοποιεί ηχητικά στα οχήματα. Κόρνα. Ακόμα 5 πόντι για σένα. Ένα το γράμμα που έλειπε από την κόρνα. Εύκολη αποστολή να το βρεις εσύ. Σου είπα είσαι πάρα πολύ καλή και στον μπάζερ και στους ορισμούς. Λίγο με τον τελικό πρέπει να το φτιάξουμε εκεί πέρα. Το δουλεύω πολύ. Συνεχίζουμε. Υποδύεται τον Παύλο Μελά στο τατουάζ και έχει στο επώνυμό του 3. Βλέπουμε το μικρό του όνομα, Γιώργο. Αλφα. Αλφα, ο Γιώργος Παρτσαλάκης, αγαπημένο. Δεν τον ήξερα, έτσι το δηλώνω. Τατουάζ εδώ στον Αλφα, κάθε Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη. Πάμε στον πίνακα να δούμε τα Αλφα. Ένα το Αλφα, 3 και 11 οι λέξεις για σένα. Πάμε το 11. Έτσι γίνεται η αγουρίδα μέλη. Αγάλη, αλλά έπρεπε να είναι 2 φορές.
Αγάλη, αγάλη, εμείς ψάχνουμε τη μία φορά. Δεν θα μπορούσε ένα σταυρόλεξο να την έχει δύο φορές τη λέξη. Πάτε σιγά-σιγά, βήμα-βήμα. Πάει μπροστά η Νάντια, πας και εσύ από πίσω. Της πιάνεις το χέρι, περπατάτε για να δούμε τι θα γίνει στη συνέχεια. Και μου το πιάνει, το κοπανάει. Θα φύγει. Στο χτυπάει. Στο χτυπάει όπως το πάει τον μπάζερ. Χτύπα το κι εσύ. Χαμός θα γίνει τώρα. Άντε να σε δω. Ιατρικό βοήθημα στήριξης που παραπέμπει σε γράμμα της αλφαβήτου. Πρώτο γράμμα. Νάντια. Πι. Σωστά. Πάμε στον πίνακα να δούμε εκεί τα πι για σένα. 8 αριθμοί από το 1 μέχρι το 8. Θέλω να επιλέξεις τους 5 για να πάρουν και τα γράμματα τη θέση τους πάνω στον πίνακα. Ωραία. Το 1. Το 1. Το 2. Το 2. Το 3. Το 3. Το 7. Το 7. Και το 5. Και το 5. Καθόλου άσχημα. 7 λέξεις, κάθε λέξη που βρίσκεις σου δίνει 100 ευρώ. Αν βρίσκεται σε 7.000 ευρώ είναι δικά σου. Ο κόσμος από το σπίτι σλαμάρει. Βλέπει την κατηγορία, βλέπει και τα γράμματα τα οποία έχουν αποκαλυφθεί στις 7 λέξεις. Άρα λοιπόν, μπορεί να βρει μερικές από αυτές τις λέξεις που αφορούν την κατηγορία που ήδη βλέπει. Διακοπές που σου αρέσει να πηγαίνεις. Θάλασσα, καλοκαιρινές. Καλοκαιρινές. Ναι. Αγαπημένος προορισμός. Για πολλά χρόνια πήγαινα στη Σέριφο, που είναι ένα νησί που αγαπάω. Όπω, καταπληκτικό νησί με πολύ φιλόξενους ανθρώπους. Είναι πολύ ωραίο νησί, ναι. Και πώς περνάτε εκεί τα βραδάκια? Πάρα πολύ χαλαρά στα μπαράκια της Σερίφου στη χώρα που είναι πολύ όμορφα. Ή απλά κόβοντας βόλτες μερικές φορές. Και επειδή έχω και ένα φίλο ο οποίος είναι από εκεί, μερικές φορές πηγαίνουμε και σπίτι του, είναι πολύ όμορφα. Ξέρει και πού θα σας πάει ακριβώς. Ναι. Νάντια. Σήμερα ψάχνουμε 7 λέξεις που αφορούν το ψάρεμα. Έχεις 60 δευτερόλεπτα. Καλή επιτυχία. Ο χρόνος σου αρχίζει τώρα. Η 7 πετονιά. Η 1 σωστά, 100 ευρώ. Η 3 βάρκα. Σωστά, 200 ευρώ. Η 2 καλάμι. Σωστά, 300 ευρώ. Η 1 απόχη. Σωστά, 400 ευρώ. Το 6 παραγάδι. Μπράβο, Νάντια. 500 ευρώ. Το 4 δίχτυ. Μπράβο, κορίτσι μου, 600 ευρώ. Μία λέξη είναι. Πες λέξεις που έχουν σχέση με το ψάρεμα. Η θάλασσα, το δόλωμα. Μπράβο, ρε κορίτσι μου, 1000 ευρώ είναι δικά σου. Μέσκασες πραγματικά. Πραγματικά. Δύο σλαμ. Πραγματικά. Κόντεψες να με τρελάνεις. Λέω, δεν μπορεί, δεν μπορεί, δεν μπορεί. Αλλά θέλω να πάρεις ένα τηλέφωνο το φίλο στη Σέριφο. Θα του πω τα πήρα. Και θα του πεις τα πήρα και μόλις θα βρεθείς εκεί το καλοκαιράκι, θα πας να το κεράσεις ένα ωραίο ψαράκι. Ψαράκι, τι ψαράκι. Θα του πάρω καταρχάς ένα σετ ψαρέματος, έτσι να έχει αυτός να παίζει. Από την καρδιά και σου μετά... είδες πόσο εύκολο ήτανε. Ήταν καλή κατηγορία αυτή. Με ωραίες λέξεις ήξερα. Ωραίες λέξεις ήξερες, μου το λέει. Παρείς και να πάρεις την τύχη στα χέρια σου. Τι να κάνω, την αφήνω να πατάει τα μπάζερ, αφήνω πιο γρήγορη. Βέβαια, γιατί σε έχει πάρει λίγο σερί. Αν λοιπόν το σλάμ είναι πετυχημένο, οι 18 αυτοί πόντοι θα έρθουν απευθείας σε σένα. 4 είναι αυτά τα βήματα για να πετύχει το σλάμ. Γιατί 4 είναι και οι λέξεις που υπάρχουν στον πίνακα αυτή τη στιγμή. 4 μικρά βήματα για μένα, 4 μεγάλα βήματα για το σλάμ. Μεγάλα και για σένα, γιατί αυτά τα βήματα θα σε πάνε στο τελικό. Δεν το βλέπω, γιατί είναι λίγο δύσκολες έτσι που σκάτσανε, αλλά τέλος. Αν όμως αυτό το σλάμ δεν είναι πετυχημένο και ολοκληρωμένο, τότε οι 18 αυτοί πόντοι θα πάνε στην Άντια και θα πάμε μαζί στον τελικό του σημερινού σλάμ. Και αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να σε αποχαιρετήσω. Καλή επιτυχία. Θέλω να μου πεις με ποια λέξη θέλεις να ξεκινήσουμε. Πάμε το 9. Στη λέξη με τον αριθμό 9. Θα πω το πέλμα, αν και αφιταλαντεύομαι και με την πέλα, αλλά τι να κάνουμε, πέλμα. Πέλμα λες. Πάμε να δούμε αν είναι σωστό. Το πέλμα είναι, το λέμε και πατούσα. Αυτός ήταν ο ορισμός, επόμενη λέξη. Το 10. Το 10. Εδώ θα πω το ρούμι. Θα πεις το ρούμι.
Σκέφτηκες κάτι άλλο που θα μπορούσε να ήταν εκεί? Όχι, όχι, πραγματικά δεν μου έρχεται. Τι να πω, άμα είναι κάτι άλλο. Εσύ τώρα σλαμάρεις και έχεις και ένα άλλο μειονέκτημα, ότι δεν έχουν ακουστεί οι ορισμοί των λέξεων αυτών ούτε μία φορά. Δεν τους χρειαζόμαστε. Πάμε να δούμε λοιπόν αν είναι το ρούμι. Σωστά, ποτό για πειρατές, αυτό είναι το ρούμι. Επόμενη λέξη. Τώρα και στις δύο αμφιταλαντεύουμε, αλλά θα συνεχίσουμε την 11. 11. Πάμε το λίτρο. Είναι λογική η σκέψη που κάνεις. Πάμε να δούμε λοιπόν αν είναι το λίτρο, για να γίνει το τρίτο βήμα για το σλαμ. Μονάδα μέτρησης υγρών και μία έμεινε. Τώρα το χάος, λοιπόν. Θα πω το σκι, αν και μπορεί να είναι και σόι, δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Σκι, λοιπόν. Το σκι, λες. Το κάπα έπαιξε σε ερώτηση γράμματος. Θυμάστε, εμφανίστηκε. Α, δεν το θυμάμαι, πραγματικά, δεν το θυμάμαι. Στον πίνακα. Ναι, αυτό έπρεπε να το θυμάμαι, αλλά όντως η μνήμη μου απατάει. Νομίζω ότι έπαιξε. Αυτό σημαίνει ότι αν έχει γίνει ερώτηση γράμματος για το κάπα, ότι αν ήταν το σκι θα είχε εμφανιστεί. Άλλο, πάει κάπου όλο το μυαλό σου. Το σόι μου είπες. Το σόι είπα σαν δεύτερο, τώρα σαν κάτι άλλο, πραγματικά δεν μου έρχεται κάτι. Αυτή είναι η λέξη και αυτό είναι το γράμμα, Γιώργο μου, που σε χωρίζει από το σημερινό τελικό. Αν είναι σωστό. Πολύ γρήγορος. Ήτανε γρήγορος, είναι και η Νάντια πολύ γρήγορη. Ναι, είναι. Πολύ καλή παίχτες και οι δύο. Πέρασες ωραία. Πολύ ωραία, χάρηκα που γνώρισα εσένα. Σε ευχαριστώ και εγώ το ίδιο, να πας να δώσω ένα ωραίο φιλάκι στο Μίκη. Αμέ. Και καλή συνέχεια σε ό,τι και να κάνεις από εδώ και πολύ, πέρα. Ευχαριστώ και πάρα πολύ. Και σου εύχομαι καλή τύχη πραγματικά μας από την καρδιά μου. Και σε εσένα. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, αποχαιρετούμε την... Περίμενε με μου φεύγεις. Κάτσε εδώ δίπλα μου. Αποχαιρετούμε την όμορφη Αλεξάνδρα, αλλά ξεκινάει αμέσως τώρα ο δεύτερος γύρος με την Άντια και τον Γιώργο, που φαίνονται και οι δύο πολύ αποφασισμένοι για να διεκδικήσουν τη θέση τους στο σημερινό τελικό. Γιατί οι λέξεις και τα γράμματα μπορεί να είναι πολλές, η θέση όμως στο τελικό είναι πάντα μία. Δεν σας αφήνουμε να περιμένετε καθόλου, γιατί είμαστε έτοιμοι για το δεύτερο γύρο με την Άντια και τον Γιώργο. Σας θυμίζω ότι η Άντια είναι για τρίτο σλαμ εδώ μαζί μας και διεκδικεί σήμερα τα 1000 ευρώ, ενώ ο Γιώργος πάει για τα πρώτα του 1000 και δείχνει αποφασισμένος να τα κατακτήσει, Άντια. Σου αρέσουν τα παζλ? Ναι, μου αρέσουν, πολύ. Και το μεγαλύτερο που έχεις καταφέρει να δημιουργήσεις, να φτιάξεις? Ήτανε παλιά μαζί με φίλους, ένα με 5.000 κομμάτια. Όχι πολλούς φίλους, αλλά... 5.000 κομμάτια? Ναι. Και ονώντας το ίδιο το παζλ? Ονώντας, τώρα κάνω ένα παζλ και μου έφαγε, νομίζω προχθές ήταν ένα κομμάτι. Α, και τώρα τι γίνεται που το έφαγε ονώντας? Το φτύσε μετά. Και... αλλά πρέπει να επικοινωνήσω με την εταιρεία για να μου στείλουν ένα κομμάτι παζλ. Τα βραδάκια πώς τα περνάς, Νάντια, τι σου αρέσει να κάνεις? Συνήθως μετά τη δουλειά λίγο χαλαρώνω, πίνω μπύρα με φίλους, έτσι αυτό το καθημερινό. Χαλαρά, ωραία πράγματα, ναι, κουβέντες. Ναι. Και επίσης με χαλαρώνει πολύ το μαγείρεμα. Αντίθετα, ο Γιώργος, τι προτιμάει να κάνει τα βραδάκια με τους φίλους του? Προτιμάω τα επιτραπέζια, είναι το στάνταρ, ας πούμε, εκεί που καταφεύγουμε όταν θέλουμε απλώς να περάσουμε καλά, χωρίς βαβούρα, χωρίς θόρυβο. Όταν αποφασίσεις να βγεις έξω για να διασκεδάσεις, πού θα επιλέξεις να πας? Δεν θα επιλέξω να πάω στην κλασική, την εύκολη λύση του κλαμπ, διότι δεν μου αρέσουν οι μουσικές επιλογές. Το αν είναι κάποιο πιο εναλλακτικό μαγαζί θα το προτιμήσω. Είδα άλλως κάποια ταβέρνα, κάποιο μπαράκι χαλαρό. Ή κανένα Μάρκο Σεφερλή, τον είδες πρόσφατα. Γι' αυτό γεγονός. Γέλασες, πέρασες ωραία. Πέρασα πολύ ωραία. Είδα και εγώ την παράσταση τώρα τελευταία στη Θεσσαλονίκη. Ήτανε, δεν ξέρω, τον έχω δει και στην τηλεόραση, δηλαδή, και η συγκεκριμένη ήταν ιδιαίτερα καλή, μπορώ να πω. Αυτός είναι ο πίνακας, περιμένει να σας δώσει πόντους και οι πόντοι αυτοί δεν είναι απλοί πόντοι τους οποίους θα διεκδικήσετε. Είναι πόντοι που σας εξασφαλίζουν τη θέση σας στον τελικό. Εγώ θα πάρω το χιλιάρικο σήμερα. Τι θα πάρει? Το χιλιάρικο θα το πάρω. Έλα να σε χειροκροτήσω. Πρώτη φορά μου το λες αυτό και πάρα πολύ σε χαίρομαι. Άρα λοιπόν δεν χάνω καθόλου χρόνο. Καθόλου. Καθόλου δεν χάνω χρόνο και πηγαίνω γρήγορα στην